Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της ΕΔΕΚΟ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος ασχολήθηκε κατά επανάληψη με την ιστορία αυτή του σχεδίου, του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Κύριε Σιζόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Λαζαρέ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Ευχαριστούμε εκ μέρους των. Και πείτε μας τώρα για το θέμα των γιατρών και του ΓΕΣΥ. Η αλήθεια είναι, Λάζαρε, ότι δεν γνωρίζω ποια είναι η συμφωνία η οποία έχει γίνει, ούτε και ποιες είναι οι προτάσεις των δύο πλευρών γύρω από το ιστορικό ζήτημα. Όμως αυτό που θα πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι οι αμοιβές οι οποίες έχουν σήμερα οι γιατροί του δημοσίου είναι εξευτελιστικές. Εάν κρίνουμε για το χρόνια τα οποία απαιτείται κάποιος να εκπαιδευτεί, να εξειδικευτεί για να μπορέσει να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα, τις ευθύνες τις οποίες έχει, τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει και τα ωράρια εργασίας, αυτή η μισθή είναι απαραδεκτή. Δεν είναι νοητό γιατρός, επεμβατικός καρδιολόγος, ο οποίος έχει 14 χρόνια σπουδών και εκπαίδευσης, μετά από 17 χρόνια εργασίας, η αμοιβή του με τις υπερορίες και τα έκτακτα τα οποία καλείται στο νοσοκομείο οποιαδήποτε ώρα να παρέσει τις υπηρεσίες του, να είναι περίπου γύρω στις 3.100 με 3.200 ευρώ τον μήνα. Δεν είναι δυνατόν χειρουργός, ο οποίος έχει άλλα 13-14 χρόνια εκπαίδευση και μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας, η αμοιβή του με όλα τα έκτακτα που προηγουμένως να είναι 2.800 ευρώ τον μήνα. Ολόκληρη κατάσταση περίπου με 10-12 τέτοιες περιπτώσεις, τους μισθούς τους, τις καταστάσεις νοσίας τους, τις έδωσα πριν από έναν και πλέον χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, και στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντηση που είχα μαζί τους. Φυσικά οφείλω να ομολογήσω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι από τους γιατρούς φεύγουν σήμερα από το δημόσιο για να πάνε στο ειδικό τομέα δεν είναι η μισθοδοσία. Όμως είναι και η μισθοδοσία, ενδεχομένως ένας από τους λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Η έλλειψη αναλωσίμων και το γεγονός ότι δεν βλέπουν να υπάρχει κάποια προοπτική όσον αφορά την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, την βελτίωση των συνθήκων εργασίας και κυρίως τις συνθήκες μιας αξιοπρεπούς εργασίας και σωστής προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση περιάλλουν την βάση. Με τη δικαιολογία ότι είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, δεν μπορεί να κάνει διαφοροποίησεις. Τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι κλάδοι της δημόσιας υπηρεσίας, όπου υπάρχουν διαφοροποίησεις μισθολογικές και όχι μόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρόθεση ενός σωστού γενικού σχεδίου υγείας. Και αυτό καταφαίνεται από μία σειρά γεγονότων. Το πρώτο γεγονός είναι ότι από τον περασμένο Ιούνιο που ψηφίστηκε το σχέδιο υγείας μέχρι σήμερα, τίποτα δεν έγινε για να υπάρξει η προετοιμασία για την αυτονόμηση των νοσοκομείων, για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων και να εισέλθουμε στο ΓΕΣΥ. Το δεύτερο, όσοι έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε στους νοσοκομειακούς χώρους για διάφορους λόγους, είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω ενδεχομένως δικών μας ανθρώπων που νοσηλεύονται, μπορούμε να καταλάβουμε την κατάσταση που επικρατεί και τη δραματική επιδείνωση αυτής της κατάστασης και των συνθηκών και εργασίας του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, αλλά και πολλές φορές των συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς. Με αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να προβληματιστεί ιδιαίτερα και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όταν σε περίοδο οικονομικής κρίσης που όλοι επιχειρούν να βολευτούν συσταγωγικά στο δημόσιο τομέα για να έχουν εξασφαλισμένη μια εργασία, όταν σήμερα ο μεγάλος όγκος των ασθενών μετακινήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο τομέα, γιατί οι γιατροί του δημοσίου φεύγουν και μάλιστα σε αριθμό που ξεπερνά τους 20 κάθε χρόνο? Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν φύγει περίπου 100 γιατροί. Λέει το Υπουργείο, μα τους αναπληρώσαμε. Το γνωρίζει, τους αναπληρώσαμε. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο είναι ότι δεν αρκεί μια αναπληρώση. Γιατί σε μια ιατρική υπηρεσία αυτό που έχει σημασία είναι και η επιστημονική δομή την οποία κάποια στιγμή θα δημιουργήσεις. Και όταν αύριο δεν έχεις ιατρικό προσωπικό διαφόρων βαθμίδων,
όταν δεν έχεις μια σωστή αμοιβή και σωστές συνθήκες εργασίας, δεν θα προσελκύσεις αυτούς που πρέπει. Άρα στην ουσία ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι απλά και μόνο να έχουμε καλυμμένες θέσεις προσωπικού, αλλά από εκεί και πέρα να μην υπάρχει επιστημονική πυραμίδα. Κύριε Ζιζόπουλε, έχει συζητηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΕΣΥ, ενδεχόμενης εφαρμογής του ΓΕΣΥ, πώς θα ρυθμίζεται η μισθοδοσία των γιατρών? Αυτό είναι θέμα το οποίο θα το ρυθμίσει το Υπουργείο μαζί με τους γιατρούς και κυρίως οι αυτονομημένοι οργανισμοί στη συνέχεια. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγάλη σημασία που βρίσκεσαι σήμερα και που θα βρεθείς αύριο. Και πραγματικά εγώ σας καλώ να βρεθείτε μια νύχτα ή οι αρμόδιοι να βρεθούν μια νύχτα σε ένα νοσοκομείο και να δουν τις συνθήκες. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι εργάζονται 30 και 33 ώρες συνεχόμενες χωρίς ύπνο? Το γνωρίζετε ότι αυτό απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ένας εργαζόμενος και ειδικά ένας γιατρός να εργάζεται περισσότερο από συνεχόμενες 24 ώρες. Αυτό που μας λέτε είναι απίστευτο. Μοιάζει απίστευτο. Είναι απίστευτο. Να πάνε κάποιοι στο νοσοκομείο να το δουν. Έχει αντιληφθεί κανένας κάτω από ποιες συνθήκες περνάει ένας γιατρός τη στιγμή που ενδεχομένως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή ενός ασθενή? Είτε γιατί παθαίνει ανακοπή την ώρα που του κάνουν καθετηριασμό, είτε γιατί λόγω του τραυματισμού βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί. Έχετε ζήσει αυτόν τον πανικό καμιά φορά? Αν έχουν ζήσει όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους γιατρούς του δημοσίου αυτά όλα τα ζητήματα, έχουν αντιληφθεί το άγχος και την πίεση κάτω από την οποία βρίσκονται όταν κάποια στιγμή θέλουν να την εισφέρουν τον συνάνθρωπο τους και δεν έχουν τα αναλώσιμα? Αυτά όλα δεν εξαγοράζονται. Από την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση προχώρησε. Ούτε με τις 4.000 ευρώ. Από την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση με απόφαση του υπουργικού προχώρησε στην δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους φοιτητές. Να δώσει την δωρεάν περίθαλψη στους φοιτητές. Αλλά μια κυβέρνηση που σήμερα ας πούμε ξοδεύει εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, θέτω κατ' επανάληψη ένα ερώτημα το οποίο δεν μου έχει απαντηθεί από κανένα. Γιατί δεν διαθέτει έναν εκατομμύριο για να αγοράσει έναν δεύτερο ή έναν τρίτο μαγνητικό τομογράφο για να εξυπηρετήσει τον δημόσιο τομέα? Και αναγκάζει σήμερα τους ασθενείς από την Πάφο ή από οπουδήποτε, από τον πύργο της Λυρίας, να βγαίνουν στη Λευκοσία για να κάνουν μετά από 8, μετά από 9, μετά από 10 μήνες ραντεβού μια μαγνητική τομογραφία? Έχω αναφέρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη Βουλή και στον υπουργό, συγγνώμη, περιπτώσεις ασθενούς που στην αναμονή μέχρι που να χειρουργεί, να κάνει μαγνητική τομογραφία για να χειρουργηθεί, πέθανε από καρκίνο. Μα είναι δυνατόν να βιώνουμε σήμερα τέτοιες περιπτώσεις το 2016-2017 και να μιλούμε για σχέδιο υγείας και να μιλούμε ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε σχέδιο υγείας? Αυτές είναι οι συνθήκες. Αναφέρθηκε προχθές περίπτωση. Γυναίκα η οποία θέλει να εξεταστεί στην νευροχειρουργική κλινική λόγω σοβαρών προβλημάτων στην υποδηλική στήλη. Από τον Οκτώβριο που ζήτησε ραντεβού, τη έχουν δώσει ραντεβού στις 5 του Σεπτέμβρη του 2018. Αυτή είναι περίθαλψη και αυτή είναι υγεία? Και μιλούμε και τυρβάζουμε? Αυτά πρέπει να σκύψουν κάποιοι να δουν. Κύριε Ζιζόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ας αποφασίσουν να μετακινηθούν κάποιοι από τα γραφεία τους και να πάνε στα νοσοκομεία να ζήσουν κάτω από τις συνθήκες. Εργάζεται το προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζιζόπουλε. Εγώ σε ευχαριστώ και λυπούμε για την ένταση, για την ένταση της φωνής μου σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά πραγματικά ο ανθρώπινος πόνος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε είναι καιρός ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Και αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρακτικά τι γίνεται? Έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη που να λέει αυτή τη στιγμή τι ανάγκες έχει ο δημόσιος τομέας, είτε σε προσωπικό, είτε σε εξοπλισμό, είτε σε κλινικές, για να μπορέσει να προσφέρει ομοιόμορφη υπηρεσία σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια και να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς? Ακόμα και σήμερα για να κάνουν μια ακτινοθεραπεία πρέπει να σηκώνονται για 5 λεπτά να φεύγουν από την Πάφο να πηγαίνουν στη Λευκοσία για να κάνουν μια ακτινοθεραπεία, γιατί κάποιοι δεν θέλησαν να κάνουν ένα δεύτερο κρατικό ογκολογικό κέντρο είτε στη Λεμεσό είτε στην Πάφο για να γίνει μια αποσπόρηση και μια γεωγραφική κατανομή? Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι ότι μόνο τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας δεν είναι, για παράδειγμα, για τόσες χιλιάδες πληθυσμού χρειαζόμαστε την 35η γενική. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική περιφέρεια και η έκταση. Άλλο να είναι έναν εκατομμύριο σε μια πόλη, όπως είναι για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, και άλλο να είναι το έναν εκατομμύριο διασκορπισμένο σε μια γεωγραφική έκταση όπως είναι η Κύπρος.
Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα με αυτήν την ελαφρότητα και με αυτήν την απάθεια. Και λυπούμε που το λέει, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Και πρέπει κάποτε κάποιοι να προβληματιστούμε. Και κάποιοι να προβληματιστούν και να πάρουν αποφάσεις. Μάτς, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιζόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.